Όταν ο Χωσέ και η Κίτι Μενέντες δολοφονήθηκαν στο Beverly Hills μια καλοκαιρινή νύχτα του 1989, ο βίος θάνατός τους συγκλώνησε το Los Angeles. Αλλά η βάναυση δολοφονία τους ήταν μόνο η αρχή. Δεν πέρασε πολύ καιρό και η ευθύνη για τη δολοφονία τους χρεώθηκε στους γιους τους, τον 21 ετών Lyle και τον 18χρονο Eric. Η ιστορία των αδερφών Μενέντες σύντομα θα σαγίνευε την Αμερική. Σε μια δίκη γεμάτη ανατροπές που διαδραματίστηκε στο νεοσύστατο Core TV, ο Λάιλ και ο Έρικ παραδέχτηκαν τη δολοφόνηση και τους δύο γονείς τους στις 20 Αυγούστου του 1989. Αρνήθηκαν ωστόσο ότι είχαν σκοτώσει τους γονείς τους απλώς για την κληρονομιά. Αντίθετα, ο Λάιλ και ο Έρικ ισχυρίστηκαν ότι είχαν σκοτώσει τον Χωσέ και την Κίτι μετά από χρόνια συνεχούς συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Καθώς ένα ολόκληρο κοινό συγκλονισμένο παρακολουθούσε τους τηλεοπτικούς τους δέκτες, ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντες περιέγραψαν χρόνια υποτιθέμενης κακομεταχείρισης από τα χέρια της μητέρας και του πατέρα τους. Οι αδερφοί Μενέντες έκλαιγαν με λυγμούς στο δικαστήριο, έδωσαν γραφικές περιγραφές παρενόχλησης και αιμομιξίας, όπως και για τη σκληρή προσωπικότητα του πατέρα τους. Αυτή είναι η ιστορία των αδερφών Μενέντες και της δολοφονίας των γονιών τους. Ένα έγκλημα που ίσως να μην είναι αυτό που φαίνεται. Ως παιδιά, ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντες φαινόταν να τα έχουν όλα. Γεννημένοι το 1968 και το 1970 αντίστοιχα, τα δύο αγόρια μεγάλωσαν σε ένα πλούσιο προάστιο του New Jersey με τους γονείς τους, τον Χωσέ, έναν αυτοδημιούργητο κουβανό μετανάστη, και την Κίτι, μια πρώην νικήτρια καλλιστείων ομορφιάς. Αλλά οι αδερφοί Μενέντες ισχυρίστηκαν αργότερα ότι η τέλεια παιδική τους ηλικία ήταν μια πρόσωψη που έκρυβε μερικές εξαιρετικά σκοτεινές αλήθειες. Ο πατέρας τους, ο οποίος είχε ξεκινήσει πλένοντας πιάτα και κατέληξε να γίνει ένα επιτυχημένος στέλεχος ψυχαγωγίας, πίεζε τόσο σκληρά τον Λάιλ όσο και τον Έρικ. Σύμφωνα με το LA Times, ο Χωσέ ήθελε τα αγόρια του να γίνουν αστέρια του τένις και μάλιστα προσέλαβε ιδιωτικούς προπονητές για μαθήματα. Απαιτούσε αριστεία τόσο από τους γιους του όσο και από τους προπονητές τους, ένας από τους οποίους παραιτήθηκε λόγω του εκνευρισμού του. Ο Χωσέ ήταν έντονος και έξω από τα γήπεδα του τένις. Το LA Times αναφέρει ότι περίμενε ότι οι γη του θα μπορούσαν να συνομιλούν για θέματα όπως η διεθνής πολιτική και μερικές φορές τους έδινε διαλέξεις για ώρες. Επιπλέον, τα αδέρφια ισχυρίστηκαν αργότερα ότι ο Χωσέ τους κακοποιούσε σεξουαλικά. Μία από τις ξαδέρφες τους είπε αργότερα στο ABC News ότι όταν ο Λάιλ ήταν 8 ετών και εκείνη 17, της είπε ότι ο πατέρας του τον είχε κακοποιήσει. Η ξαδέρφη μίλησε στην Κίτι, αλλά η μητέρα του αγοριού δεν την πίστεψε. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές στην οικογένεια Μενέντες. Αφού μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια για δουλειά του Χωσέ το 1986, ο Έρικ και ο Λάιλ άρχισαν να μπαίνουν σε μπελάδες επειδή έκλεβαν από τα σπίτια των γειτόνων τους. Το Rolling Stone αναφέρει ότι το έγκλημά τους εξόργησε τον Χωσέ σε τέτοιο βαθμό που προφανώς τροποποίησε τη διαθήκη του ώστε οι γιοι του να λάβουν λιγότερα. Σύμφωνα με το ABC, σκεφτόταν ακόμη και να αφαιρέσει εντελώς τους γιους του από τη διαθήκη του. Αλλά πριν ο Χωσέ είχε την ευκαιρία να το κάνει, αυτός και η γυναίκα του δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους ίδιους τους γιους τους. Στις 20 Αυγούστου του 1989, ένας φαινομενικά ιστερικός Λάιλ Μενέντες, τότε 21 ετών, τηλεφώνησε στην αστυνομία. Έξω από το σπίτι ο 18χρονος αδερφός του Έρικ έκλαιγε μέσα στη νύχτα καθώς έφτανε η αστυνομία. Όπως είπαν τα αδέρφια Μενέντες, είχαν περάσει το βράδυ τους στον κινηματογράφο. Επειδή ο Έρικ χρειαζόταν την ταυτότητά του για την επόμενη στάση τους εκείνο το βράδυ, επέστρεψαν στο σπίτι της οικογένειας για να την πάρουν και βρήκαν τους γονείς τους νεκρούς. Μόλις συνειδητοποίησαμε τι είχε συμβεί, καλέσαμε την αστυνομία, εξήγησε ο Έρικ σύμφωνα με το LA Times. Μόνο τότε αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε. Αυτοί δεν είναι απλά δύο άνθρωποι. Αυτοί είναι οι γονείς μας. Ο Χωσέ είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον 5 φορές στον καναπέ, φέροντας ένα θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι μαζί με τραύματα στα χέρια και τα πόδια. Η Κίτι, η οποία προσπάθησε να ξεφύγει από τους επιτιθέμενους της, είχε πυροβοληθεί 10 φορές. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η θλίψη των αδελφών Μενέντες φαινόταν τόσο γνήσια που η αστυνομία δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο καθώς εξέταζε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν εξέτασαν τα χέρια των αδερφών για υπολείμματα πυροβολισμών και δεν έκαναν επίσημη συνέντευξη μέχρι που πέρασαν 2 μήνες από τον θάνατο των γονιών τους. Η φρικτή διπλή δολοφονία, όπως φαινόταν αρχικά, ήταν μια δολοφονία τύπου συμμορίας. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, τα αδέρφια Μενέντες άρχισαν να κινούν τις υποψίες των ερευνητών. Ο Λάιλ και ο Έρικ έκαψαν 700.000 δολάρια από την περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων του πατέρα τους μέσα σε 6 μήνες, ξοδεύοντάς τα σε ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια και διακοπές σε εξωτικά μέρη.
Ο detective Les Zoller εξήγησε στο Oxygen ότι οι ερευνητές άρχισαν πραγματικά να υποπτεύονται τα αδέρφια όταν έμαθαν ότι ο Eric είχε γράψει ένα σενάριο στο οποίο ένας χαρακτήρας δολοφονεί τους γονείς του για να κληρονομήσει τα χρήματά τους. Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι τα αδέρφια Menendez είχαν αναφέρει μερικές περίεργες λεπτομέρειες για τη νύχτα των θανάτων των γονιών τους, όπως το να βλέπουν καπνό από όπλους στον αέρα, κάτι που θα είχε εξαφανιστεί λίγο μετά τους πυροβολισμούς. Οι υποψίες των αρχών επιβεβαιώθηκαν με σοκαριστικό τρόπο όταν η ερωμένη ενός θεραπευτή ονόματι Dr. Jerome Moziel, που μιλούσε με τον Eric, εμφανίστηκε με κασέτες που περιείχαν τον Eric και τον Lyle να ομολογούν τους φόνους των γονιών τους. Τον Μάρτιο του 1990 οι Menendez συνελήφθησαν. Ενώ συνεχίζονταν οι διαφωνίες για το αν οι κασέτες του Moziel ήταν παραδεκτές ή όχι στο δικαστήριο, η δίκη του Eric και του Lyle Menendez συνεπήρε το έθνος. Το 1993 η υπόθεση διαδραματίστηκε στο νεοσύστατο Core TV και έφερε το δράμα της οικογένειας Menendez κατευθείαν στα σαλόνια των Αμερικανών θεατών. Όπως είπαν τα αδέρφια Menendez, η δολοφονία των γονιών τους έγινε μετά από χρόνια και χρόνια συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Όχι μόνο τους γροθοκοπούσαν και τους χτυπούσαν με ζώνες, αλλά και τα δύο αδέρφια πρόσφεραν επίσης μια τρομακτική μαρτυρία για σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια του πατέρα τους Χωσέ. Η μαρτυρία τους ήταν αρκετά γραφική και δεν θα θέλαμε να την περιγράψουμε πολύ αναλυτικά εδώ για ευνόητους λόγους. Πολύ περιληπτικά ο Lyle ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του τον κακοποιούσε από τα 6 του έως τα 8 του. Ο Eric ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τα χέρια του πατέρα του και πως κάρφωνε βελόνες και τον έκοβε με μαχαίρι την ώρα της πράξης. Τα αδέρφια ισχυρίστηκαν επίσης ότι είχαν μια αιμομιχτική σχέση με τη μητέρα του, την Kitty. Και οι δύο είπαν ότι κοιμόντουσαν στο κρεβάτι της ως έφηβη όταν ο Χωσέ έλειπε και ο Lyle ισχυρίστηκε ότι θα την άγγιζε παντού. Παρά αυτές τις αποκαλύψεις, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι αδερφοί Menendez είχαν σκοτώσει εμψυχρό τους γονείς τους για τα χρήματά τους. Το ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνια έκρινε ότι οι μαγνητοσκοπημένες ομολογίες ήταν παραδεκτές στο δικαστήριο και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αδέρφια είχαν αγοράσει τα όπλα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του φόνου με κλεμμένη ταυτότητα. Επιπλέον, ο Lyle είχε πει σε έναν φίλο του ότι είχε διαγράψει την τροποποιημένη διαθήκη του πατέρα του λίγο μετά το θάνατό του. Αν και οι δίκες των δύο αδελφών κατέληξαν σε κακοδικίες το 1994, επέστρεψαν στο δικαστήριο το 1995 για επανάληψη, όπου η βιντεοσκόπηση απαγορεύτηκε και κρίθηκαν ένοχοι για φόνο πρώτου βαθμού το 1996. Τα αδέλφια Menendez καταδικάστηκαν σε ισόβια φυλάκιση και παραμένουν μέχρι και σήμερα φυλακισμένοι. Αν και οι Lyle και Eric Menendez καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη το 1996, αρχικά βρισκόντουσαν σε χωριστές φυλακές, αλλά πλέον στεγάζονται μαζί στο σοφρονιστικό ίδρυμα Richard J. Donovan στο San Diego. Συνέχισε να κάνουν πρωτοσέλιδα πίσω από τα κάγκελα. Τα αδέρφια Menendez έχουν παντρευτεί και έχουν ανοιχτεί στα μέσα ενημέρωσης για το περιβόητο έγκλημά τους. Είμαι το παιδί που σκότωσε τους γονείς του και κανένα ποτάμι από δάκρυα δεν το άλλαξε αυτό, όπως και καμία λύπη, είπε ο Lyle Menendez στο ABC News το 2017. Το αποδέχομαι. Συχνά προσδιορίζεις από μερικές στιγμές στη ζωή σου, αλλά δεν είσαι αυτός στη ζωή σου πραγματικά. Ξέρεις. Η ζωή σου είναι η ολότητά σου. Δεν μπορείς να την αλλάξεις. Απλώς είσαι κολλημένος στις αποφάσεις που πήρες. Αυτός και ο Eric έχουν παραμείνει στην ιστορία τους ότι σκότωσαν τον Χωσέ και την Kitty λόγω σεξουαλικής κακοποίησης και ότι μια τελική διαμάχη προκάλεσε τους φόνους. Ο Lyle, ο οποίος είπε ότι ήταν έξαλλος όταν έμαθε για πρώτη φορά ότι ο πατέρας του κακοποιούσε επίσης τον Eric, εξήγησε. Ήταν σαν να κράτησα το μέρος από αυτό το είδος της συμφωνίας με τον διάβολο και ο πατέρας μου όχι. Και η μητέρα μου, ξέρετε, άφηνε τα παιδιά της να ξυπνούν σε ένα σπίτι όπου τα κακοποιούσαν κάθε μέρα. Αλλά μερικά από τα μέλη της οικογένειάς τους αρνούνται να πιστέψουν στους ισχυρισμούς τους. Ο Brian Anderson, ο αδερφός της Kitty Menendez, είπε στο ABC News ότι ο Eric και ο Lyle είχαν ενεργήσει από απληστία, όχι επειδή είχαν κακοποιηθεί από τους γονείς τους. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία ένδειξη κανενός είδους ότι υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε κακοποίηση, επέμεινε ο Anderson. Νομίζω ότι το κίνητρο ήταν αυστηρά και μόνο τα χρήματα. Όποιο και αν ήταν το κίνητρό τους, η υπόθεση των αδελφών Menendez παραμένει μία από τις πιο σαγηνευτικές αληθινές ιστορίες εγκλήματος της δεκαετίας του 90. Η δική τους είναι μια ιστορία εκδίκησης, απληστίας και βίας. Και προσφέρει μια στοιχειωμένη υπενθύμηση ότι, στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Όμως πείτε μας στα σχόλια, τι πιστεύετε? Ήταν τα αδέλφια Menendez πράγματι τα θύματα των γονιών τους ή έδρασαν με σκοπό την απληστία? Πριν τελειώσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω subscribers μας που γράφτηκαν στο τρίτο tier του καναλιού μας. Σημαίνει πολλά για εμάς και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Αν θέλετε κι εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε το υλικό που πράγματι θέλουμε, μπορείτε να κάνετε join σε ένα από τα παρακάτω 3 tiers του καναλιού. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, όπου είμαστε εκεί ενεργοί και ανακοινώνουμε ό,τι κάνουμε. Το link θα είναι στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.